Logo sabe, logo que isto aqui é assim, cá estamos. Σα χαιρετώ και εγώ όλους στο όνομα του Ιησού. Και είμαστε εδώ πέρα για να λατρέψουμε τον ζωντανό Θεό και ο Κύριος θα μας μιλήσει και θα μας δώσει ιδιαίτερη χάρη. Και ξέρετε, σε κάθε εποχή ο Θεός είναι Θεός που μιλάει. Και πώς μιλάει ο Θεός? Μέσα από το Λόγο. Πάντα μιλάει ο Θεός. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούει την φωνή του Θεού, γιατί η φωνή του Θεού είναι φωτεινή φωνή. Κατευθύνει τη ζωή μας και μας τρέφει και μας οδηγεί στο δικό του θέλημα που μένει στον αιώνα. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος, κάθε σπίτι, κάθε πόλη, κάθε χώρα πρέπει να κτίσει επάνω στο θεμέλιο που είναι ο Λόγος του Θεού. Και όταν κτίσουμε στα Λόγια του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αν κτίσουμε έξω από τα Λόγια του Θεού, δεν θα είναι ο Θεός μαζί μας, όσο και να μας αγαπάει. Γιατί ο Θεός είναι ο Δημιουργός που έθεσε θεμέλια και βάσεις. Και όταν εμείς αναπαυτούμε σε αυτά που Εκείνος ετοίμασε, θα στηρίξει τη ζωή μας. Αν εμείς επιλέξουμε να κτίσουμε τη ζωή μας έξω από το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα μας αγαπάει, αλλά δεν θα μας στηρίξει. Γιατί ο Θεός στηρίζει τα λόγια του που μένουν στον αιώνα. Γι' αυτό λέει, όλα θα αλλάξουν, τα λόγια του Θεού δεν αλλάζουν, μένουν στους αιώνες. Γι' αυτό ψάλαμε και προσευχηθήκαμε για να ανοίξει η καρδιά μας, και να μπορούμε να λάβουμε τον Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας και να εργαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Και σήμερα θα δούμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα και θα μιλήσουμε για την παραγωγική προσευχή. Τα νέα είναι καλά. Υπάρχει προσευχή παραγωγική που απαντάει και λαμβάνει από το Θεό. Γιατί το να προσευχόμαστε δεν είναι κάτι που το σχεδιάσαμε εμείς, το σχεδίασε ο Θεός. Και αφού είναι κάτι που ο Θεός το σχεδίασε, το στηρίζει. Και πώς μπορούμε εμείς να μιλάμε στον Θεό, αυτό είναι προσευχή, μιλάμε στον Θεό, ο Θεός μας ακούει και απαντάει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, για να πάμε λιγάκι στην Επιστολή Ιωάννου την πρώτη, στο 5ο κεφάλαιο και στο 13. Να δούμε λιγάκι κάτι που θα μας πει ο Λόγος του Θεού. 5.13. Το βρήκαμε όλοι. Όποιος θέλει μπορεί να το βλέπει εδώ πέρα, όποιος έχει γραφεί 1682 σελίδα. 1682, 5.13. Για να το ακούσουμε λιγάκι. Δόξα στον Κύριο, έτσι. Το βρήκαμε όλοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή και να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία που έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του μας εισακούει, και αν γνωρίζουμε ότι μας εισακούει, ό,τι αν ζητήσουμε γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματά μας που ζητήσαμε από αυτόν. Και τι λέει εδώ πέρα η γραφή, έτσι απλά. Κάθε ένας λέει που πιστεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Χριστός του δίνει παρησία στον Θεό. Και αυτή η παρησία τι κάνει, μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε στον Θεό. Και αν ο Χριστός μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε στον Θεό, σημαίνει ότι ο Θεός μας ακούει και είναι το θέλημά του να απαντάει στη ζωή μας. Που σημαίνει πρέπει εμείς να πλησιάζουμε τον Θεό στο θέλημά του και να ζητάμε στο θέλημά του. Και το θέλημα του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός και το όνομα του Χριστού. Και το θέλημα του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού. Που σημαίνει πρέπει να έχουμε παρησία στον Θεό και να ζητάμε κάτι σύμφωνα με το θέλημά του, και έτσι έχουμε την χάρη ότι ο Θεός και μας ακούει και μας δέχεται, αλλά και απαντάει απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος στην προσευχή μας. Όταν πηγαίνουμε στον Θεό να ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει και μας αγαπάει. Εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Και αφού μας ακούει ο Θεός, πρέπει να πιστεύουμε ότι απαντάει στη ζωή μας. Όταν εμείς ζητάμε οτιδήποτε ζητάμε και είναι σύμφωνο με το θέλημά του. Που σημαίνει το σχέδιο του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός, για να μπορούμε να συναντάμε τον Κύριο σύμφωνα με τις γραφές και να έχουμε παρησία. Που σημαίνει ο Χριστός μας έδωσε θάρρος στον Θεό.
Και αυτό λέει στην Εβραίους εκεί στο τέταρτο κεφάλαιο, να έχουμε θάρρος και να πηγαίνουμε με παρησία στο θρόνο του Θεού, γιατί ο Χριστός μας δίνει την παρησία να πλησιάζουμε τον Πατέρα. Γιατί πλέον ο Θεός είναι Πατέρας στη ζωή μας. Για κάθε άνθρωπο είναι Πατέρας για να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Και σήμερα το θέμα που θέλουμε να δούμε, όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει στον Χριστό, δεν είναι τέλειος, είναι άνθρωπος ελλειπής. Που σημαίνει πηγαίνουμε στον Χριστό για να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Δεν πηγαίνουμε γιατί είμαστε τέλειοι. Δεν πηγαίνουμε γιατί δεν έχουμε αμαρτίες, πηγαίνουμε με τα λάθη και τις αμαρτίες και εκείνος μας τελειοποιεί στη ζωή μας. Που σημαίνει όταν δεχόμαστε τον Χριστό, ο Θεός τι κάνει, μας φραγίζει με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος αναγεννέται από το Άγιο Πνεύμα και μετά πληρώνεται και λαμβάνει δύναμη από το Άγιο Πνεύμα και μιλάει και ξένες γλώσσες όπως του δίνει το Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει αν πηγαίνουμε στο Θεό όχι τέλειοι, αλλά άνθρωποι ελλειπείς που θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, έτσι και το Άγιο Πνεύμα που μπαίνει μέσα μας δεν μπαίνει γιατί είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Μπαίνει για να μας τελειοποιήσει. Δεν μπαίνει μέσα μας γιατί δεν έχουμε κανένα λάθος. Μπαίνει για να διορθώσει και να φτιάξει τη ζωή μας. Που σημαίνει ο Χριστός έφερε τη χάρη. Που σημαίνει ο Χριστός μπαίνει κατά χάρη μέσα και το Άγιο Πνεύμα μπαίνει κατά χάρη μέσα. Και κανένας λέει δεν μπορεί να πει ότι ο Χριστός είναι Κύριος παρά μόνο διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Χριστός είναι Κύριος μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα μας όχι γιατί είμαστε τέλειοι, αλλά γιατί πιστεύουμε και αγαπάμε τον Χριστό για να μας κάνει καλύτερους, καλύτερους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα για να μιλήσουμε για την παραγωγική προσευχή, θα πάμε στο 1555, στο Α Κορινθίους 14 κεφάλαιο, να δούμε κάτι. Θα δούμε για την παραγωγική προσευχή των γλωσσών σήμερα. Που σημαίνει, για να πάμε εδώ στο Α Κορινθίους 1555, 14 κεφάλαιο. Το βρήκαμε όλοι. 14 κεφάλαιο Α Κορινθίους 1555, έτσι, 1555. Το βρήκαμε όλοι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο. Για να το δούμε. Να ακολουθείτε, λέει, την αγάπη και να ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Επειδή είναι αυτός που μιλάει με γλώσσα, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, επειδή κανένας δεν τον ακούει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια, εκείνος όμως που προφητεύει μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή, προδοπή και παρηγοριά. Αυτός που μιλάει με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ αυτός που προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Θέλω μάλιστα όλοι να μιλάτε γλώσσες. Περισσότερο όμως το να προφητεύετε, επειδή αυτός που προφητεύει είναι μεγαλύτερος παρά αυτός που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει για να πάρει οικοδομή όλη η Εκκλησία. Δεν θέλουμε σήμερα να δούμε για την προφητεία, θέλουμε να δούμε για τις ξένες γλώσσες. Και πριν 2000 χρόνια, όταν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής συνάντησε τους μαθητές, τους αναγέννησε, τους πλημμύρισε και άρχισαν οι Απόστολοι να μιλάνε πνευματικές γλώσσες που έδινε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γίνεται και σήμερα σε όλο τον κόσμο και είναι μια ευλογία του Θεού για την Εκκλησία και για τα παιδιά του Θεού. Που σημαίνει, θα κρατήσουμε κάτι, ότι κανένας δεν πηγαίνει στο Θεό γιατί είναι τέλειος, κατά χάρη. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται μέσα μας γιατί είμαστε τέλειοι, αλλά γιατί δείχνουμε υπακοή στον Χριστό και στον Λόγο και εκείνος μας τελειοποιεί με τη δύναμή του. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Θεού να τελειοποιήσει τη ζωή μας. Που σημαίνει αν έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα, έτσι και οι γλώσσες που μιλάμε, δεν έρχονται γιατί είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Έρχονται κατά χάρη. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος κατά χάρη παίρνει τον Χριστό και σφραγίζεται με το Άγιο Πνεύμα, μετά κατά χάρη μπορεί να λαλήσει πνευματικά μυστήρια, γιατί λέει αυτός που μιλάει με γλώσσες, δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά μιλάει στο Θεό πνευματικά πράγματα και το μυαλό του δεν καταλαβαίνει. Που σημαίνει ότι το θέλημα του Θεού είναι όλοι να μιλάμε ξένες γλώσσες. Γιατί είναι το θέλημα του Θεού, γιατί είναι κάτι που μας βοηθάει.
Γιατί ο Θεός το σχεδίασε, ο Θεός το ετοίμασε και είναι καλό αφού ο Θεός το ετοίμασε. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες του Θεού που λαμβάνουμε την ευλογία για να δει στη ζωή μας και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη. Το είπαμε και την Κυριακή, μέσα μας κατοικεί το χάρισμα του Θεού, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το χάρισμα του Θεού τι κάνει, εργάζεται καθώς παίρνουμε το αίμα του Ιησού. Και αυτό το χάρισμα καθώς εργάζεται, τι μας κάνει, μας δίνει λόγο να πούμε για τον Χριστό. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ πέρα για ποιο λόγο, γιατί το χάρισμα μας παρακίνησε. Και εμείς ανταποκριθήκαμε στο χάρισμα του Θεού και ήρθαμε στην Εκκλησία. Που σημαίνει το αίμα του Ιησού κάνει το χάρισμα του Θεού που είναι το Άγιο Πνεύμα και εργάζεται. Και καθώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, τι κάνει, μας δίνει πνευματικές αλήθειες και εμείς υπακούμε και υπηρετούμε και τα λαμβάνουμε και δοξάζουμε το Θεό. Που σημαίνει το θέλημα του Θεού είναι να λαλούμε ξένες γλώσσες. Και θα το δούμε σήμερα με 12 αποκαλύψεις. Αν η σωτηρία έρχεται κατά χάρη, αν το Άγιο Πνεύμα μπαίνει κατά χάρη, έτσι και οι γλώσσες έρχονται κατά χάρη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θέλω όλοι να λαλείτε ξένες γλώσσες. Γιατί αυτός που λαλεί λέει οικοδομεί το πνεύμα του, οικοδομεί την πίστη του και πλησιάζει το Θεό. Και αν είναι όλα κατά χάρη, ο Λόγος του Θεού τι κάνει, θα μας βοηθήσει να λύσουμε το χρυσάφι του Θεού που είναι μέσα μας, που είναι μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, η γλώσσα είναι η έκφραση του χαρίσματος που είναι στη ζωή μας. Αφού το χάρισμα, το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας, θέλει να εκφραστεί. Και ένας τρόπος που εκφράζεται είναι η μαρτυρία μας. Μιλάμε για τον Χριστό. Το χάρισμα εκφράζεται, χρησιμοποιεί το στόμα μας. Ο άλλος τρόπος είναι η προσευχή. Ο άλλος τρόπος είναι η λατρεία. Που σημαίνει το χάρισμα του Θεού μπήκε μέσα για να εκφραστεί από τη ζωή μας. Γιατί εμείς και το Άγιο Πνεύμα είμαστε συνεργάτες για ένα σκοπό, το θέλημα της Βασιλείας του Θεού. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα όταν λαλούμε γλώσσες, θέλει να εκφράσει τον Θεό μέσα από τις γλώσσες. Γιατί είναι ένα πνευματικό μυστήριο, πνευματικό, όχι μυστήριο για το πνεύμα, για το μυαλό μυστήριο. Αλλά το πνεύμα σου τι κάνει, οικοδομεί και λαμβάνει τη χάρη του Θεού. Που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει το στόμα μας και για να μαρτυρήσουμε τον Χριστό, αλλά θέλει και το στόμα μας για να εκφραστούν τα χαρίσματα και οι ενέργειές του. Γιατί το χάρισμα είναι μέσα για να εκφραστεί. Αρκεί εμείς να ανταποκριθούμε στο Άγιο Πνεύμα και να πούμε ναι Κύριε το στόμα στο παραδείγμα. Που σημαίνει εγώ τώρα τι κάνω, μιλάω το Λόγο του Θεού και αν θέλω να λαλήσω με ξένες γλώσσες μπορώ να αφήσω το στόμα μου στο Άγιο Πνεύμα. Όλα σε ρίλα λαχάντε και μπέρι σε ρίλα λαχάντε. Το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, συνεργάζεται με το στόμα μου. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν θα πιέσει το στόμα μου. Πρέπει εγώ να συνεργαστώ με το Πνεύμα και να αφήσω το στόμα μου στην παρουσία του Άγιου Πνεύματος. Και τότε θα εκπληρωθούν οι γραφές, θα λαλείς μυστήρια πνευματικά και ο εσωτερικός σου άνθρωπος θα συναντάει τον Θεό. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα για να εκφραστεί. Και ένας τρόπος για να εκφραστεί είναι η ομολογία, τα λόγια, η προσευχή μας, αλλά και τα χαρίσματα. Που σημαίνει αν ο Θεός θέλει όλοι να λαλούμε γλώσσες, πρέπει να συνεργαστεί το στόμα μας με το Άγιο Πνεύμα. Και όταν αυτό το δώρο, αυτή η έκφραση έρχεται, καταλαβαίνεις το μεγαλείο. Εμείς υπακούμε και ο Θεός εργάζεται. Δεν το σχεδιάσαμε εμείς να μιλάμε γλώσσες, είναι ένα δώρο του Θεού στη ζωή μας. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα θέλει να εκφραστεί από τις γλώσσες. Οι γλώσσες είναι έκφραση του χαρίσματος, μία από τις εκφράσεις. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, υπάρχει όταν μιλάμε γλώσσες, υπάρχει πνευματική οικοδομή. Η πίστη μας μεγαλώνει, το πνεύμα μας μεγαλώνει, η σοφία μας μεγαλώνει γιατί οικοδομείς το πνεύμα σου. Γιατί το δικό σου πνεύμα συνδέεται με τον Θεό και οικοδομείς το πνεύμα σου σε πνευματική οικοδομή. Και σίγουρα το θέλημα του Θεού είναι όλοι να αυξάνουμε και να μεγαλώνουμε. Και η ξένη γλώσσα έχει ένα σκοπό, την πνευματική μας αύξηση.
Και αν κάποιος επιθυμεί να αυξάνει πνευματικά, πρέπει να μπει και σε αυτό το κανάλι του Θεού για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να τον γεμίσει με χάρη και να οικοδομεί τον εαυτό του πνευματικά. Που σημαίνει ότι ο Θεός έβαλε στη γραφή, έχει αξία για τη ζωή μας. Και είναι όλα χάρη, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, ότι καθώς λαλούμε γλώσσες, θα λάβουμε γνώση, αποκάλυψη και σοφία στο πνεύμα μας. Καθώς γλωσσολαλείς με το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα σου λαμβάνει γνώση από τον Θεό. Το Πνεύμα σου παίρνει σοφία από τον Θεό. Το Πνεύμα σου παίρνει αποκάλυψη από τον Θεό. Που σημαίνει πρέπει να λαμβάνουμε τη γνώση, να αυξάνουμε στην αποκάλυψη, γιατί έτσι οικοδομείται ο εσωτερικός άνθρωπος. Και όταν προσευχηθείς για 5 λεπτά με το Πνεύμα, όλα σαρίλα λαχάντε κεβέρι, μετά το Πνεύμα σου λαμβάνει το Λόγο του Θεού. Καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού. Παίρνει τη σοφία του Θεού. Αυξάνεις πνευματικά και λαμβάνεις χάρη από τον Θεό. Που σημαίνει το θέλημα του Θεού είναι όλοι να αυξάνουμε πνευματικά με τον Κύριο. Που σημαίνει ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης και κάποια πράγματα είναι για όλους. Η σωτηρία είναι για όλους. Το Άγιο Πνεύμα είναι για όλους. Οι γλώσσες είναι για όλους. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί να το λάβουμε. Δεν είναι δύσκολο, είναι χάρη. Και αφού είναι χάρη, κατά χάρη Χριστού και από το αίμα του Ιησού μπορούμε να το λάβουμε στη ζωή μας. Το τέταρτο που θέλουμε να δούμε, όταν γλωσσολαλείς και προσεύχεσαι με το Πνεύμα, λαμβάνεις εξουσία πνευματική. Έχεις εξουσία επάνω στην αμαρτία, επάνω στον διάβολο, επάνω στα προβλήματα, έχουμε πνευματική εξουσία. Γιατί λαμβάνουμε εξουσία από τον Θεό. Και σίγουρα το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα μας για να μας βοηθήσει να έχουμε εξουσία επάνω στην αμαρτία, επάνω στα δαιμόνια, επάνω στα προβλήματα και έτσι ξέρει η γλώσσα τι κάνει, μας δίνει με εξουσία. Μας κάνει και έχουμε εξουσία και κυριαρχία στο διάβολο, στα προβλήματα, στις καταστάσεις. Και λες, διάβολε, στο όνομα του Ιησού, φύγε! Έχεις εξουσία, παίρνεις. Γιατί λαμβάνεις εξουσία επάνω στα προβλήματα, στην αμαρτία και στον σατανά. Γιατί ο Θεός τα σχεδίασε όλα και εμείς κατά χάρη τα λαμβάνουμε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, όταν γλωσσολαλούμε, το δικό μας το πνεύμα έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Το δικό μας το πνεύμα συνεργάζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το δικό μας το πνεύμα καταλαβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και σου λέει ο Θεός, εκεί θα πας, σταμάτα εκεί. Κάνε δεξιά, πήγαινε εκεί. Καταλαβαίνεις την κοινωνία και την εργασία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το δικό σου το πνεύμα συνεργάζεται και καταλαβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά η προσευχή που είναι στηριγμένη στο αίμα του Ιησού μας βοηθάει και καταλαβαίνουμε. Και σου λέει το πνεύμα μέσα, εκεί θα πας γεωργία. Φύγε από εκεί. Πήγαινε εκεί. Καταλαβαίνεις μέσα τη ροή του Θεού. Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη εκεί πέρα στο τρίτο κεφάλαιο, τι λέει. Όπως λέει πνέει ο άνεμος. Και δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει, έτσι είναι κάθε ένας που γεννήθηκε από τον Θεό. Και επειδή η κίνηση του Θεού είναι μια κίνηση, πρέπει να καταλάβουμε τη ροή του Θεού. Πού μας πηγαίνει ο Θεός, πού λέει στόπ ο Θεός, πού λέει δεξιά ο Θεός, πού λέει αριστερά ο Θεός. Και ο Θεός είναι πνεύμα και μιλάει στο πνεύμα. Και πρέπει να μπορείς να λαμβάνεις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και όταν βρίσκεις το θέλημα του Θεού, επενδύεις στη βουλή του Θεού. Που σημαίνει πραγματικά η προσευχή των γλωσσών. Μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τη σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα είναι Πνεύμα και η εσωτερική μας ύπαρξη είναι Πνεύμα. Και το δικό μας Πνεύμα πρέπει να καταλαβαίνει το Πνεύμα. Αν πάει κάποιος παράδειγμα στην Κίνα, έρχεται ένας Κινέζος πριν εδώ που έχει το μαγαζί κάτω. Πρέπει να ξέρεις Κινέζικα να συνοηθείς. Αν δεν ξέρεις Κινέζικα δεν μπορείς να συνοηθείς. Έτσι και ο Θεός είναι πνεύμα και πρέπει να ξέρουμε τη γλώσσα του Θεού. Πώς μιλάει ο Θεός, μιλάει πνευματικά.
Και αφού ο Θεός μιλάει πνευματικά, η προσευχή των γλωσσών μας κάνει και καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του Θεού. Γιατί ο Θεός θα πει ναι εκεί, όχι εκεί. Ο Θεός θα πει πήγαινε εκεί, φύγε από εκεί. Αν δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα του Θεού, πώς θα πεις εδώ είναι ο Θεός και εκεί δεν είναι ο Θεός. Που σημαίνει η προσευχή των γλωσσών σε κάνει και καταλαβαίνεις πού είναι ο Θεός, που δεν είναι ο Θεός. Καταλαβαίνεις τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Θεός μιλάει πνευματικά στη ζωή μας. Και πρέπει να τον καταλάβουμε στο πνεύμα, όχι στο μυαλό, στην ψυχή, στη σάρκα. Που σημαίνει ο Θεός είναι πνεύμα και πρέπει να τον καταλάβουμε στο πνεύμα. Γι' αυτό η προσευχή των γλωσσών μας βοηθάει να αναπτύξουμε την αίσθηση της πνευματικής κατανόησης. Και τότε λέμε σαν το Χριστό είπε ο Κύριος Ματές, ρίξτε λέει τα δίχτυα εκεί και πιάσανε μεγάλη ψαριά. Αν τα ρίχναν τα δίχτυα παραδίπλα δεν πιάνανε τίποτα. Που σημαίνει αν δεν ρίξουμε τη ζωή μας στο Λόγο του Θεού, στον προσωπικό Λόγο, δεν θα έχουμε ψαριά και ευλογία από τον Θεό. Γιατί η γραφή είναι η γενική γραφή του Θεού για τον κόσμο. Και έρχεται ο Χριστός για να την κάνει προσωπική στη ζωή μας. Και πρέπει να περπατήσουμε στο προσωπικό θέλημα του Θεού, όχι στο γενικό. Και η προσευχή των γλωσσών σε κάνει να καταλάβεις το προσωπικό θέλημα του Θεού. Υπάρχουν, ας πούμε, 50 σπίτια που έχουν ανάγκη. Και έχεις, ας πούμε, 10 τσάντες τρόφιμα. Πού λέει, πού πρέπει να τα δώσεις. Και λες, Κύριε, πού πρέπει να πάω να προσφέρω αυτή την προσφορά. Και το Άγιο Πνεύμα θα σου βάλει μέσα να πας στο 10ο σπίτι και στο 20ο. Και τότε δίνεις την προσφορά κατά τη βουλή του Θεού. Που σημαίνει όλα τα πράγματα πρέπει να τα κτίσουμε κατά τη βουλή του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Έχουμε παράδειγμα ένα νέο παιδί θέλει να παντρευτεί. Και υπάρχουν 10 αδερφές ευλογημένες. Και λέει, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου από τις 10. Και το Άγιο Πνεύμα θα του πει, αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και τότε το παιδί του Θεού δεν θα πάει με τα συναισθήματα, αλλά θα πάει με τη βουλή του Θεού. Έχουμε 10 δουλές προσφορά και προσφέρονται σε έναν άνθρωπο του Θεού. Και λέει το παιδί του Θεού, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου, σε ποια δουλειά να πάω. Και το Άγιο Πνεύμα θα του πει στην 5η δουλειά θα πας. Και τότε θα επενδύσει τη ζωή του στην προσωπική βούλη του Θεού. Σήμερα ο κόσμος κτίζει τη ζωή του έξω από το θέλημα του Θεού. Κτίζει στον αέρα. Γι' αυτό όλα χάνονται γιατί δεν κτίζουν οι άνθρωποι στο προσωπικό θέλημα του Θεού. Και αν θέλουμε όλοι να καταλάβουμε τη γλώσσα του Θεού πρέπει να αναλύουμε ξένες γλώσσες. Και στο τέλος ο Κύριος θα μας δώσει ένα σπουδαίο κλειδί πώς να έχουμε παραγωγική προσευχή. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Το έκτο που θέλουμε να δούμε, όταν λαλείς ξένες γλώσσες, απελευθερώνονται τα υπόλοιπα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τα χαρίσματα είναι 9 χαρίσματα. Λόγος γνώσης, λόγος σοφίας, διάκριση πνευμάτων, δύναμη πίστης, ενέργειες θεραπείων, ήδη ενέργειες δύναμης, προφητεία, γλωσσών ερμηνεία. Είναι 9 τα χαρίσματα. Όταν λαλείς ξένες γλώσσες, ακολουθούν τα άλλα χαρίσματα. Και αν θέλουμε τα χαρίσματα του Θεού και να κάνουμε το έργο του Θεού, πρέπει να προσευχόμαστε με γλώσσες για να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα δώρα του Θεού. Γιατί τα χαρίσματα είναι κανάλια για να εκφραστεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι κανάλια για να περάσει ο Θεός. Για να περάσει η χάρη Του και το θέλημά Του στη ζωή μας. Που σημαίνει ότι έβαλε ο Θεός στη γραφή έχει την αξία Του. Είναι σπουδαίο. Αφού το έβαλε ο Θεός έχει αξία για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Το έβδομο που θέλουμε να δούμε, η ξένη γλώσσα θα δώσει κυριαρχία επάνω στην εξουσία του σατανά. Θα μας κάνει να κυριαρχήσουμε στην εξουσία του σατανά. Όπως ο Ιησούς του Ναβί με το Χάλερ στην Παλιά Διαθήκη κατακυριαρχούσε επάνω στις φυλές που ερχόντουσαν ενάντια στον Ισραήλ και τους νικούσαν, είχαν το πνεύμα του πολεμιστή. Η ξένη γλώσσα σε δίνει το πνεύμα του πολεμιστή, της κυριαρχίας και λες σαν τον Ιακώβ, Κύριε δεν τα παρατάω μέχρι να λάβω, δεν σταματάω μέχρι να σε συναντήσω. Σου δίνει πνευματική εξουσία κυριαρχίας
Γι' αυτό λέει η Γραφή, αν κάποιος είναι δίγνωμος, λέει, δεν ευαρεστείται ο Θεός. Ο Θεός θέλει να μην τα παρατάμε, να επιμένουμε. Του αρέσει. Αν είναι κάτι στο θέλημά του, μην τα παρατάς, να επιμένεις με τον Κύριο. Του αρέσει τον Κύριο. Και στο τέλος η πίστη θα εξουσιάσει, θα κυριαρχήσει. Και θα συλλάβει το θαύμα του Θεού και τα κάστα θα πέσουν. Τα τείχη της Ερυχώ θα πέσουν. Το χρέος θα πέσει. Η αρρώστια θα πέσει. Ο φόβος θα πέσει. Η απογοήτευση θα πέσει. Το πνεύμα της πλάνης θα σπάσει. Γιατί ο λαός του Θεού δεν κυριαρχείται, αλλά κυριαρχεί. Ο λαός του Θεού δεν εξουσιάζεται, αλλά εξουσιάζει. Γιατί έχει το σπέρμα του Ιησού Χριστού μέσα. Γι' αυτό η γενιά των χριστιανών στους τελευταίους χρόνους είναι η γενιά πίστεως. Γενιά εξουσίας και γενιά που έχει όραση για το αύριο του Θεού. Γιατί το αύριο μας είναι καλό. Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ο Θεός έρχεται να παραλάβει το λαό Του. Και τα σώματά μας θα μεταμορφωθούν. Καθώς θα σαλπίσει ο Άγγελος του Κύριου, που σημαίνει έχουμε δύναμη κυριαρχίας από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το 8ο που θέλουμε να δούμε. Η ξένη γλώσσα τι κάνει? Σε συνδέει με το υπερφυσικό βασίλειο του Θεού. Μπαίνει στο υπερφυσικό βασίλειο. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει, γνωρίζω άνθρωπο, λέει, που αρπάχτηκε μέχρι τρίτο ουρανού. Και αυτά που άκουσε αυτός, προφανώς μιλάει για τον εσωτερικό του άνθρωπο, για τον εαυτό του μιλάει. Αυτά, λέει, που άκουσε δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Μπήκε στο υπερφυσικό βασίλειο του Θεού. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε αγγέλους στη ζωή σας. Είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Που σημαίνει η προσευχή των γνωστών σε βάζει στο υπερφυσικό βασίλειο του Θεού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Σε κάνει και αγαπάς το Θεό. Σε κάνει και πεινάς για τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι κάποτε που προσευχόμουν, είχα μια όραση, μια πνευματική αποκάλυψη. Και βρέθηκα σε ένα περιβάλλον, αλλά ήταν σκοτεινό πολύ. Και αυτό που έγινε, ότι ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι άνοιξε μια χαραμάδα. Πώς είναι όταν ανοίγεις το παράθυρο και μπαίνει η λεκτίδα του φωτός. Και αυτό που είδα ήταν ένα περιβάλλον που δεν είχε τέλος. Πιο λαμπερό από τον ήλιο. Αλλά δεν μπορούσες να δεις το πρόσωπο του Θεού. Ο θρόνος του Θεού είναι αυτό. Γιατί είναι τόσο λαμπερό που δεν μπορούσα να δω, αλλά αυτό που είδα δεξιά και αριστερά, είδα δισεκατομμύρια πνευματικά όντα να φωνάζουν Άγιος, Κύριος. Δηλαδή ο Θεός μου έδωσε μια αποκάλυψη του θρόνου και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ στη ζωή μου. Το υπερφυσικό βασίλειο του Θεού σε κάνει να αγαπάς το Θεό. Και μετά τι κάνει? Σε κάνει και αφιερώνεσαι στο Θεό. Και λες, Κύριε, αυτός ο κόσμος δεν έχει αξία μπροστά στη βασιλεία σου την πνευματική. Και γίνεσαι ένας άνθρωπος που ζητά συνέχεια τον Θεό. Και πρέπει να πεινάμε για τη βασιλεία του Θεού, για τα πράγματα του Θεού, για να ανέβουμε πνευματικά. Αν δεν πεινάμε, δεν μπορούμε να ανέβουμε. Και πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει ερεθίσματα πείνας, πνευματικής δίψας. Να μπούμε σε άλλα μονοπάτια με τον Θεό και να συναντήσουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ένα που θέλω να δούμε, όταν προσευχόμαστε με ξένη γλώσσα, ο Θεός τι κάνει? Εκπαιδεύει το πνεύμα μας στην απειθαρχή. Μας διδάσκει πνευματική πειθαρχία και υπακοή. Γιατί το μυαλό σου δεν το καταλαβαίνει, αλλά εσύ υπακούς και κάνεις υπακοή στον Θεό. Εκπαιδεύεσαι σε πνευματική πειθαρχία και υπακοή. Και λες, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το μυαλό μου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο δίπλα άνθρωπος που δεν το καταλαβαίνει. Εγώ το κάνω, Κύριε, γιατί εγώ θέλω να το κάνω για σένα. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει? Μας εκπαιδεύει πνευματική υπακοή για να μπορούμε να λαμβάνουμε από τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Το 10ο που θέλουμε να δούμε, όταν προσευχόμαστε πνευματικά, ο εσωτερικός άνθρωπος ελευθερώνεται από την ψυχή και το μυαλό μας και τα συναισθήματά μας. Το πνεύμα διαχωρίζεται από την ψυχή, ξεκολλάει, διαχωρίζεται. Έρχεται ελευθερία στο πνεύμα από την ψυχή.
και καταλαβαίνεις τι είναι πνευματικό και τι είναι ψυχικό, τι είναι διανοητικό, τι είναι συναισθηματικό, τι είναι μυαλό. Ξεχωρίζει το πνεύμα από την ψυχή. Που σημαίνει είναι κάτι υπερφυσικό και ένα δώρο από τον Θεό. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Το ενδέκατο που θέλουμε να δούμε, γι' αυτό λέει στο 13 κεφάλαιο, αν μιλώ λέει τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, που σημαίνει όταν ο γλωσσολαλής μιλάς αγγελικές γλώσσες. Γλώσσες όπως οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό και μπαίνει στο βασίλειο των αγγέλων που είναι κάτι πνευματικό, είναι κάτι πνευματικό. Και αυτό σήμερα οι άγγελοι είναι ανώτεροι από εμάς λόγω της αμαρτωλής πίστης που έχουν. Όταν γίνει αρπαγή και πάρουμε τα άφθαρτα σώματα, θα γίνουμε ανώτεροι των αγγέλων. Και παίρνουμε μία γεύση, τι είναι το ουράνιο, το πνευματικό, μπαίνουμε στη διάσταση των αγγέλων. Και απ' την άλλη το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μπορεί να σου δώσει όλες τις γλώσσες της ανθρωπότητας. Γι' αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής οι Ιουδαίοι μιλήσανε στις γλώσσες των εθνών και διακηρύξανε την αλήθεια του Θεού. Και μιλούσανε τα μεγαλεία του ζωντανού Θεού. Που σημαίνει είναι τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το δωδέκατο, όταν προσευχόμαστε, απελευθερώνεται χάρη. Απελευθερώνεται χάρη στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Που σημαίνει αυτός ο λόγος, αυτή η γνώση, κτίζει την πίστη μας, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάρισμα των γλωσσών παραγωγικά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή στο χάρισμα των γλωσσών είναι ένα δώρο, πρέπει να το βάλουμε στη σειρά. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Πάνω απ' όλα είναι το πρόσωπο του Θεού. Πάνω απ' όλα είναι η ύπαρξη του Θεού. Το χάρισμα είναι δώρο. Έχει τη θέση του είναι δώρο. Θυμάμαι όταν είχα πάρει ένα αυτοκίνητο πιο παλιά, πριν από κάποια χρόνια, από τη χαρά που είχα, το βράδυ, ας πούμε, ήμουν όλο το βράδυ να έβγαζα μέσα στο αμάξι. Από τη χαρά για το δώρο. Όταν περάσανε μια εβδομάδα, ένας μήνας, δύο μήνες, το δώρο πήρε τη θέση του. Δεν αφιέρωνα τόσες πολλές ώρες στο αμάξι. Που σημαίνει τα δώρα είναι δώρα. Όταν έρχονται, μας τραβάνε. Μετά έρχεται η σύνεση, η σοφία και παίρνουν τη θέση τους. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, λέει, απ' την άλλη ο λόγος του Θεού, όταν λαλούμε γλώσσες, μιλάμε τα μεγαλεία του Θεού. Και απ' την άλλη, αν μπει κάποιος μέσα στην εκκλησία και όλοι μιλάνε γλώσσες, θα τους περάσει ότι δεν είναι καλά, κάτι έχουν πάθει. Που σημαίνει πρέπει να μπει η σύνεση και η σοφία μετά. Και να μπορούν όλα τα δώρα να έχουν τη γνώση του Λόγου του Θεού, τη σοφία, και να μπορούν να έχουν τη σειρά μας στη ζωή μας. Που σημαίνει και να λαλείς γλώσσες δεν είναι δύσκολο, ούτε είναι προσπάθεια. Όταν παίρνουμε Θεία Κοινωνία, συνδεόμαστε με το αίμα και την προσφορά του Ιησού. Και καθώς παίρνεις χάρη μέσα σου, το χάρισμα που είναι μέσα εργάζεται. Και αφού εργάζεται το χάρισμα, θέλει να εκφραστεί από το στόμα σου. Και αφού θα εκφραστεί το χάρισμα, θα αρχίσει να παράγει όλα αυτά που είπαμε. Και κανένα χάρισμα δεν μπορεί να σου δώσει από την αρχή 100%. Σου δίνει 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, ανεβαίνεις. Όσο ανεβαίνει η γνώση με το Θεό, η αφιέρωση, ανεβαίνει και το χάρισμα που έχει να κάνει με την παιδεία, την εργασία του Θεού για να μπορούν όλα να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο πολύ στη ζωή μας κατά πάνω. Και τώρα θα σας δώσω ένα πνευματικό κλειδί που το Θεός μου το έχει διδάξει για το κάνω χρήση στη ζωή. Η προσευχή λέει αυτός που λαλεί γλώσσα, το μυαλό του δεν καταλαβαίνει, αλλά το πνεύμα του συνδέεται με τον Θεό. Που σημαίνει η προσευχή των γλωσσών σε κάνει να προσεύχεσαι στο τέλειο θέλημα του Θεού. Στο τέλειο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει, μας συμβοηθάει. Που σημαίνει τώρα θα σας δώσω ένα απλό κλειδί πώς να κάνουμε χρήση τη γλώσσα στη ζωή μας. Να την κάνουμε σωστά χρήση. Που σημαίνει όταν έχεις ένα ωραίο δώρο, ας πούμε έχεις ένα αμάξι, αν δεν ξέρεις να έχει πολύ δύναμη, αν δεν ξέρεις να το πας σωστά, η δύναμη θα σου φέρει πρόβλημα. Που σημαίνει πρέπει αυτό το χάρισμα να το βάλουμε κάτω από τη γνώση του Θεού. Και πρέπει να ησυχάσουμε στην προσφορά του Ιησού που υπάρχει ανάπαυση. Και όταν προσευχόμαστε στο Θεό, προσευχόμαστε πάντα από θέση ανάπαυσης. Όχι από θέση έξω από την ανάπαυση. Γιατί ο Θεός με τον Χριστό λέει μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα δεξιά του.
Εμείς καθόμαστε σε θέση ανάπαυσης για να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη. Και μιλάμε στον Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και για να το κάνουμε έτσι πρακτικά στη ζωή μας, θέλω να διαβάσω τη γραφή και να την καταλάβω. Λέω, Πατέρα Άγιε, στέκομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλω να με διδάξεις, Κύριε, το λόγο σου και να με βοηθήσεις να καταλάβω. Φέρνω το αίτημά μου στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού και μετά τι κάνω. Συνεργάζομαι με το Άγιο Πνεύμα και πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα θα με βοηθήσει σε αυτό που προσευχήθηκα και ζήτησα. Και αφήνω μετά το Άγιο Πνεύμα να χρησιμοποιήσει την προσευχή των γλωσσών και να προσευχηθεί στον Πατέρα για το αίτημά μου. Έφερα το αίτημα στον Πατέρα και μετά τι κάνω. Διαπίστεως πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα θα κάνει αυτό που θέλει η πίστη μου. Θα προσευχηθεί στον Πατέρα. Γιατί είναι στη ζωή μου γι' αυτό το λόγο το Άγιο Πνεύμα να με βοηθάει να προσεύχομαι στον Πατέρα. Και τι κάνω μετά. Λέω, Πατέρα, όλα σερίλα λαχάντε και μπέρι σερίλα λαχάντε. Ήμπαρα σύρα λαχάντε και μπέρι σερίλα λαχάντε. Και πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται στον Πατέρα στο θέλημα του Θεού πάνω στο αίτημά μου. Και τότε η πίστη μου δυναμώνει στην προσευχή για το αίτημα στον Πατέρα και τότε το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, με βοηθάει στην προσευχή μου. Και έτσι η προσευχή μου παίρνει σοφία. Θέλω παράδειγμα να πάρω μια απόφαση και ένα δύσκολο θέμα στη ζωή μου. Και λέω να κάνω αυτό, να επιλέξω αυτό, να επιλέξω αυτό, να επιλέξω αυτό, τι να κάνω. Έχω δυσκολία στην απόφαση και λέω, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού, βοήθησέ με να επιλέξω, Κύριε, το σωστό που θέλεις και είναι σύμφωνα με το θέλημά σου. Το φέρνω στον Πατέρα και μετά τι κάνω, εμπιστεύω με το Άγιο Πνεύμα και αρχίζει το Άγιο Πνεύμα. Ήλμπα καρέσε ρεκμε. Και προσεύχομαι στον Πατέρα στο αίτημα που έχω, μισή ώρα, 10 λεπτά, 1/4, και αφήνω το Άγιο Πνεύμα να στηρίξει την προσευχή μου, το αίτημά μου στον Πατέρα. Και αυτή η προσευχή είναι στο τέλειο θέλημα του Πατέρα. Και μετά θα γεννηθεί μέσα σου τι, η σοφία του Θεού και η αποκάλυψη του Θεού για το βήμα πρέπει να κάνεις. Που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να έχουμε παραγωγική σχέση και προσευχή με τον Πατέρα. Και όταν εμπιστευτούμε το Άγιο Πνεύμα, το μυαλό σου εκείνη την ώρα προσεύχεσαι. Θα σου πει τώρα τι λες. Αλλά δεν το κάνεις με το μυαλό σου, γιατί το μυαλό σου δεν καταλαβαίνει. Το κάνεις με τον εσωτερικό σου άνθρωπο, γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος καταλαβαίνει το θέλημα και τη βουλή του Θεού. Που σημαίνει όλα τα πράγματα πρέπει να κτίσουμε την προσευχή μας στη σοφία, στο Λόγο του Θεού, στη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσουμε την αξία που έχει το κάθε χάρισμα, το κάθε δώρο του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, θέλω πάντα στην αλαλίτη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας βοηθήσει στην προσευχή, να έχουμε παραγωγική προσευχή. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους, καθώς θα προσευχηθείς 10 λεπτά με το Πνεύμα στον Πατέρα, αυτομάτως μέσα σου θα θερήσεις την απάντηση και την πληροφορία του Θεού. Παραγωγικότητα. Θα θερήσεις τη σοφία. Θα θερήσεις τη σύνεση του Θεού. Θέλω παράδειγμα να αυξηθώ στη σοφία, στη σύνεση, στη φρόνηση. Θέλω να ελευθερωθούν στη ζωή μου τα χαρίσματα, λόγος γνώσης, λόγος σοφίας, διάκριση πνευμάτων. Και λέω, Πατέρα, θέλω να αυξηθώ στη σοφία, στη σύνεση, στη φρόνηση και να λειτουργήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή. Τα φέρνω στον Πατέρα και μετά αφήνω το Άγιο Πνεύμα να με συμβοηθήσει στην προσευχή. Και αρχίζω, όλα σαν τάρα μαχάντε, ούρμπαλα σέντε κμεκμε. Και το δικό μου πνεύμα προσεύχεται στον Πατέρα πνευματικά μέσα από το χάρισμα και έτσι η προσευχή μου είναι προσευχή πίστης. Και μετά θερίζω μέσα, δηλαδή κάνω το χάρισμα χρήση σωστά. Έχω ένα όπλο και στοχεύω στον αέρα, δεν έχω στόχο. Ο λόγος του Θεού τι κάνει, σου δίνει στόχο στο χάρισμα. Σου δίνει στόχο στην προσευχή. Θέλω παράδειγμα να προσευχηθώ για το κοροπή. Ο Θεός να φέρει σωτηρία, να ελευθερώσει τα σπίτια, να ελευθερώσει τα παιδιά από τα ναρκωτικά, τα προβλήματα, να τους δώσει δουλειά. Και τι κάνω, λέω, Πατέρα Άγιο, προσεύχομαι για το κοροπή και ζητάω να το επισκεφτείς.
Ζητάω να το θεραπεύσεις, να αγγίξεις στα σπίτια, τα πάντα, όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά τι κάνω, αφήνω το Άγιο Πνεύμα και προσεύχομαι. Προσεύχομαι με ξένες γλώσσες για να μπορεί η προσευχή μου, τι να κάνει, να είναι σύμφωνη με το τέλειο τέλημα του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει, βάζει στόχο στην προσευχή μας. Βάζει σειρά στην προσευχή μας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάρισμα του Θεού με έναν σοφό τρόπο και να εργάζεται κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο με το Άγιο Πνεύμα για να μπορούμε να έχουμε μία προσευχή παραγωγική. Μία προσευχή παραγωγική, μία προσευχή παραγωγική. Μία προσευχή παραγωγική με το Θεό και να θερίζουμε απαντήσεις, να θερίζουμε πληροφορία, να θερίζουμε σοφία, να θερίζουμε οδηγία από τον Θεό, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει στο τέλειο θέλημα του Θεού να προσευχθείς. Και όταν εμείς προσευχόμαστε στο προσωπικό θέλημα του Θεού, τότε πραγματικά η προσευχή μας θα είναι παραγωγική, θα έχει αποτελέσματα, θα έχει καρποφορία, γιατί είναι στηριγμένη στη γνώση και στην απλότητα και στη σοφία του Θεού να μπορεί να εργαστεί απλά, απλά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Δόξα, δηλαδή να έχουμε στόχο. Έχεις ένα αμάξι και τι κάνεις, το ρίχνεις στα χωράφια. Μετά το βάζεις στον δρόμο, βάζεις στόχο. Έχεις ένα όπλο και σημαδεύεις στον αέρα. Μετά σημαδεύεις με στόχο. Που σημαίνει ο λόγος του Θεού μας δίνει υπερφυσική σοφία. Σοφία. Τι σημαίνει σοφία, να έχουμε ανάπαυση, να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε παραγωγή και να ξέρουμε ότι ο Θεός δίνει, έχει αξία. Και αφού έχει αξία το παίρνεις κατά χάρη. Γι' αυτό σήμερα κάποιος δεν έχει μιλήσει ποτέ με γλώσσες. Και αγαπάει τον Χριστό και είναι μέσα τον Χριστός και το Άγιο Πνεύμα τον έχει αναγεννήσει. Μετά από λίγο μπορεί να αρχίσει με το Πνεύμα του να αφήσει το δώρο, είναι μέσα, είναι μέσα. Και να αφήσει το Πνεύμα του να λάβει, να λάβει και θα αρχίσει, είναι χάρη, δεν το παίρνει γιατί είσαι τέλειος. Και καθώς εσύ το μαθαίνεις, το εξασκείς, αυτό θα αρχίσει να παράγει, δεν χρειάζεται κάποιος να περιμένει πολύ καιρό. Είναι χάρη. Που σημαίνει κατά χάρη το παίρνεις, αρκεί να υπάρχει ανοιχτό πνεύμα, σωστή διδασκαλία για να το δεχτούμε εύκολα. Αν εγώ σας διδάξω ότι αυτό είναι ένα άπιαστο δώρο, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να το πάρει αν δεν είναι τέλειος. Θα το πιστέψετε έτσι. Και θα το κάνεις δύσκολο στη ζωή σου. Αν σε διδάξω ότι είναι ένα σπουδαίο δώρο, αλλά δεν είσαι τέλειος, αλλά αφού αγαπάς τον Χριστό παίρνεις χάρη, αφού θέλεις ο Θεός θα σου δώσει χάρη, μπορείς να το δεχτείς με χάρη, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να αλλάξεις, αυτό θα σε τελειοποιήσει, αυτό θα σε κάνει να γνωρίσεις τον Θεό, αυτό θα σε κάνει να γνωρίσεις καλύτερα τον Θεό και έτσι μαθαίνεις τη σοφία και τη σπουδή του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός εργάζεται πνευματικά. Υπάρχουν κανάλια πνευματικά. Για να πάμε παράδειγμα στην Γλυφάδα θα πρέπει να πάρουμε τον δρόμο να πάμε. Είναι ένα κανάλι. Δεν θα φύγει ένας άνθρωπος και να πει εγώ θα πω στην Γλυφάδα να περάσω το βουνό. Δεν θα το κάνει αυτό, είναι άσοφο. Θα πάρει το κανάλι που είναι ο δρόμος. Που σημαίνει μέσα στο βασίλειο του Θεού υπάρχουν πνευματικά κανάλια. Που είναι εδώ μέσα. Και μαθαίνουμε πώς να κινηθούμε με τον Θεό, γιατί το χειρότερο πράγμα στη χριστιανική ζωή είναι η αμάθεια. Ο λόγος του Θεού μας κάνει μαθητές και γνωρίζουμε και σπουδάζουμε, γιατί ο Θεός τα λέει απλά. Και ο χειρότερος εχθρός της ξένης γνώσης είναι το μυαλό. Δεν τις καταλαβαίνει. Όταν αρχίσει με το μυαλό να το σκέφτεσαι, αμέσως το μπλοκάρεις, το σταματάς, το κάνεις δύσκολο. Όταν βγάλεις το μυαλό στην άκρη και πεις είμαι αναγεννημένο παιδί, έχω αναγεννημένο πνεύμα, θα αρχίσει το χάρισμα του Θεού να δουλεύει στη ζωή σου. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα μπήκε μέσα για να μας βοηθήσει να έχουμε παραγωγική σχέση με τον Θεό στη ζωή μας. Να έχουμε παραγωγική προσευχή που είναι κτισμένη στη σοφία, είναι κτισμένη στο δώρο του Θεού και είναι κτισμένη στην Αποκάλυψη. Γι' αυτό αν προσευχθείς με αυτόν τον τρόπο για 10 λεφτά μισή ώρα και επιμένεις σε ένα αίτημα σε αυτό θα δεις μετά την απάντηση του Θεού, την αποκάλυψη. Γιατί όλες οι απαντήσεις ξεκινάνε από μέσα μας. Πριν δεις μια απάντηση έξω θα τη δεις μέσα σου. Προσεύχεσαι για κάτι, πριν το δεις να έρχεται έξω θα το καταλάβεις μέσα σου.
Όταν η απάντηση έρθει, πρώτα τη βλέπεις μέσα και μετά τη βλέπεις έξω. Που σημαίνει το χρυσάφι είναι μέσα. Προσεύχεσαι για κάτι και όταν ο Θεός απαντήσει, δεν το βλέπουν τα μάτια σου, αλλά το έχεις λάβει μέσα. Που σημαίνει οι απαντήσεις ξεκινάνε από μέσα. Που σημαίνει η προσευχή των γνωστών την κάνει ελευθερώνει τις απαντήσεις του Θεού μέσα. Γι' αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο με κάθε τρόπο και να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να δουλέψει μέσα. Και θα αφήσουμε το αίμα του Ιησού να κτίσει μέσα. Θα αφήσουμε το αίμα του Ιησού να κτίσει μέσα και τώρα θα πάρουμε Θεία Κοινωνία και μετά από τη Θεία Κοινωνία θα κάνουμε λιγάκι χρήση αυτό που είπαμε και μετά μπορούμε στην προσωπική μας ζωή να το κάνουμε χρήση. Που σημαίνει στην προσωπική ζωή ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει συνέχεια χρήση. Θα τον βοηθήσει επάνω σε όλα αυτά που είπαμε. Σε αποφάσεις, σε δύναμη, σε σοφία, σε κυριαρχία, γιατί είναι ένα κανάλι για να απελευθερωθεί η χάρη και η βοήθεια του Θεού στη ζωή. Έχει αξία, καθώς κοιτάμε στον Κύριο και κανένα δώρο του δεν έχει αξία. Όλα τα δώρα του Θεού έχουν την αξία τους για να εργαστούν απλά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και τώρα θα πάρουμε Θεία Κοινωνία και θα γίνει ένα μεγάλο θαύμα. Θα συνδεθούμε με αυτό που έκανε ο Χριστός πριν 2000 χρόνια, η θυσία. Και ο Λόγος του Θεού θα μεταφέρει στο ψωμί και στο κρασί το σώμα και το αίμα πνευματικά. Και καθώς θα συνδεθούμε με τη θυσία, το χάρισμα που είναι μέσα θα αρχίσει να δουλεύει. Και αν δεν έχεις λαλήσει γλώσσες θα δουλέψει και θα σου δώσει γλώσσες. Και αν έχεις λαλήσει θα αρχίσει να δουλεύει το χάρισμα. Όλα τα λαμβάνουμε από τη θυσία και από τον Σταυρό για να μπορεί το χάρισμα, δεν είναι το σπάτο, είναι χάρη. Δεν είναι αγώνας, είναι χάρη. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θέλει τη σοφία του Θεού. Αν προσπαθείς με πολύ αγώνα, θέλει να βρεις τη σοφία του Θεού. Είναι χάρη. Ο Θεός τα σχεδίασε όλα και είναι όλα για όλα τα παιδιά του Θεού, είναι δώρα. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήτης. Είναι και για σένα και για μένα. Θα σε βοηθήσει στην πίστη, στην προσευχή. Θα σε βοηθήσει παραγωγικά να κάνει σωστά βήματα και θα σου δώσει αύξηση. Και το θέλημα του Θεού είναι να αυξάνουμε πνευματικά στη ζωή μας. Το θέλει ο Θεός. Και αφού το θέλει ο Θεός, το θέλουμε κι εμείς και προσευχόμαστε όλος ο λαός του Θεού να πει ναι Κύριε, είμαστε ανοιχτοί για ό,τι έχεις για τη ζωή μας. Και το αίμα του Ιησού μας βοηθάει να ανοίγουμε στο Θεό. Γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να κλείσουμε στο Θεό. Αν κάποιοι το κάνουν, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Η φύση μας είναι αμαρτωλή και η φύση μας είναι άρρωστη. Πρέπει να στηριχτούμε στο Χριστό και στο χάρισμά Του και να βρούμε χάρη από το αίμα του Ιησού και να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο με πίστη και αγάπη. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Έχεις ένα βουνό, ένα πρόβλημα. Μες ο Πατέρα θέλω να σπάσει το πρόβλημα. Και μετά άρχισε να προσέχεσαι. Ω ραμπαχάντε κεμπέ, ήμπαρα σύρα λαμπόρια, ήμπαρα σύρα λαμπόρια με πίσω. Άρχισε να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι 10 λεπτά, μία ώρα, μία, να το σπάσεις. Και μέσα σου θα λάβεις την πληροφορία του Θεού στη ζωή σου. Γιατί το χάρισμα που είναι μέσα μπήκε να μας οδηγήσει στη νίκη του Θεού κατά πάνω. Δόξα, δόξα στον Κύριο. Για να σηκωθούμε να πάρουμε Θεία Κοινωνία. Έτσι πήραμε χάρη τον Κύριο. Καλά, μην είδες.